Να μιλήσουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, για ένα θέμα που αφορά στο Βενετσιάνικο λιμάνι, τόσο γνωστό σε όλους μας, ένας αγαπημένος προορισμός, χειμώνα καλοκαίρι, ωστόσο ιδιαίτερα τις χειμερινές ημέρες που υπάρχει και ο έντονος κυματισμός, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία καλείται τώρα μία μελέτη με τη συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας αλλά και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου να βρουν λύση. Τα προβλήματα αυτά για τα οποία θα μας μιλήσει ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Νίκος Καμπάνης, που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπάνη. Καλή χρονιά, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σας, αντεύχομαι σε εσάς, στους ακροατές σας, στο σταθμό. Εύχομαι μια πρόσφορη χρονιά από κάθε άποψη. Με καλές ειδήσεις, κύριε Καμπάνη. Μακάρι να λέμε συνέχεια ευχάριστες. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Να μην ακούμε αναπτυσιαστικά πράγματα όπως ατυχήματα και τέτοια που συνεχώς ακούμε πλέον. Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Η άσχημη πλευρά της ζωής και της ιδιοσιογραφίας κατ' επέκταση. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για κάτι καλό, κάτι που πρόκειται να γίνει προς τη θετική κατεύθυνση και αφορά την πόλη μας εδώ και ιδιαίτερα το πρόσωπό της προς τη θάλασσα, ένα παράκτιο κομμάτι της. Ακριβώς. Πείτε μας λοιπόν όσον αφορά στη μελέτη αυτή, με ποια αφορμή γίνεται και σε τι θα βοηθήσει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το λιμάνι του Ηρακλείου, πέραν από την σύγχρονη υποδομή την οποία διαθέτει, είναι και σημείο στο οποίο υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, αυτό που προέρχεται από την Βενετσιάνικη περίοδο, δηλαδή τα Βενετσιάνικα πτήση, στην πλευρά δυτικά, στο λιμένο βραχείο να πάνω είναι το φρούριο Κούλας. Υπάρχει ήδη από τον Δήμο, έχει γίνει μια προσπάθεια μελέτης, έχουμε συνεργαστεί με τον Δήμο για να δώσουμε έτσι προτάσεις για την προστασία των τυχών στην δυτική πλευρά του λιμανιού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα έχουμε συνεχίσει τη συνεργασία, επεκτείνει τη συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου στο κομμάτι που αφορά το λίμενο βραχείο με δύο όψεις. Αφενός το κομμάτι της προστασίας της υποδομής αυτής καθεαυτής, γιατί βεβαίως τα ακραία κλιματικά φαινόμενα τα οποία εφίστανται στην περιοχή και τα οποία με την κλιματική μεταβολή πλέον γίνονται όλο και πιο έντονα και πιο κουραστικά για τις κατασκευές. Να δούμε λοιπόν κατά πρώτον το κομμάτι της πώς η θωράκιση του λιμενοβραχείου να ανταποκρίνεται σε όλη αυτή την πίεση, την κλιματική και την καιρική. Και δεύτερον να δούμε πώς όλη αυτή η πίεση αποτυπώνεται και σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο μνημείο της πόλης, τον Κούλε, που είναι το έμβλημα της πόλης, την ώρα πλησιάζει ένα πλοίο, ακόμα και από το αεροπλάνο, ένα πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς είναι ο Κούλες, το φρούριο του Κούλε. Πώς λοιπόν η φθορά από όλη αυτή την πίεση αποτυπώνεται και στην πολιτιστική κληρονομιά της, στο συγκεκριμένο σημείο, στο φρούριο πάνω. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται σε όλη αυτή τη συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και βεβαίως το συμπέρασμα θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι να προταθούν δράσεις οι οποίες θα προστατεύουν και θα θωρακίζουν την περιοχή από τα προβλήματα τα οποία έχει, θα την κάνουν ασφαλέστερη, θα διευρύνουν την προσβασιμότητά της από πλευράς ασφάλειας αλλά και από πλευράς διάρκειας, δηλαδή την ώρα που έχουμε κάποιες όχι ακραίες βέβαια κυματικές συνδύες θα μπορεί να είναι προσβάσιμη ίσως λίγο παραπάνω και βεβαίως θα προστατευτεί από όλη την φθορά και το μνημείο. Συνήθως τώρα και ειδικά βέβαια αυτές τις χειμωνιάτικες ημέρες που υπάρχουν και πολύ ισχυροί άνεμοι, εμάς μας αρέσει ας πούμε να βλέπουμε την ωραία εικόνα των κυμάτων που αγκαλιάζουν το λιμένο βραχείο που είπατε αλλά και το μνημείο. Δεν σημαίνει όμως και ότι το μνημείο και ο λιμένο βραχείο
αποδέχονται εντός εισαγωγικών αυτό το αγκάλιασμα, έτσι, γιατί σημαίνει και μια πίεση, μια φθορά, το νερό είναι αλμυρό, έχει τη δική του... Ακριβώς. Η ομορφιά έχει πάντα και το κόστος της. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι πραγματικά όμορφο και έχει γίνει πλέον με την προσπάθεια να απεικονίσουμε τα έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουμε πλέον, σαν απόρρια της κλιματικής μεταβολής, της κλιματικής αλλαγής δηλαδή, έχει γίνει πλέον ένα στερεότυπο εικόνα του κούλε που τον χτυπάει και τον υπερπηδά πολλές φορές το κύμα. Αυτό βεβαίως είναι εντυπωσιακό, είναι αισθητικά ωραίο, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί όλη η ενέργεια η κλιματική και εκτονώνεται πάνω στην κατασκευή του λιμανοβραχίωνα, πάνω στο πολιτιστικό μνημείο, και αυτό βεβαίως πιέζει, φθείρει τα υλικά, δημιουργεί δομικά συστατικά προβλήματα, δηλαδή πολλές φορές με υποσκαφές, με τέτοια πράγματα, οπότε δημιουργεί και μια επικινδυνότητα προς αυτή καθεαυτή την κατασκευή, και τη σύγχρονη και την παλαιά. Δεν είναι βέβαια και πολύ καιρός, ήταν το 16 ήταν που το μνημείο δόθηκε μετά από αρκετά χρόνια που ήταν σε συντήρηση, για να αντιμετωπιστούν έτσι εκτεκταμένες φθορές που είχε, η αλήθεια είναι. Εμείς για να καταλάβουμε, κύριε Καμπάνη, όσον αφορά, μιας και λέμε τώρα για τη δύναμη των κυμάτων, γιατί όπως είπαμε λίγο πριν, εμείς ως απλοί παρατηρητές και μη ειδικοί βλέπουμε βέβαια αυτό το εντυπωσιακό θέαμα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε λίγο για τη δύναμη που έχει ένα τέτοιο κύμα, δηλαδή βλέποντάς το, ας πούμε, να φτάνει έως να υπερκαλύπτει το λιμενοβραχίωνα και να πέφτει στο λιμάνι που είναι τα μικρά σκάφη, ή να φτάνει μέχρι πάνω στο φρούριο. Τι δυναμική έχει αυτό το ένα τέτοιο κύμα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πρώτα απ' όλα θα μπορούσε και να το καταλάβει έτσι περιγραφικά, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο κύμα μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται εκεί πέρα, να το σηκώσει, να το ρίξει μέσα στο νερό. Ναι. Το οποίο είμαι σίγουρος, δεν έχω καταγράψει τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, στο μυαλό μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές μπορεί να έχει συμβεί, και αν όχι εδώ, σε κάποιες άλλες περιοχές. Είναι αυτό που βλέπουμε την διαφήμιση της πολιτικής προστασίας στην τηλεόραση: μην περνάτε ρεύματα με αυτοκίνητο την ώρα της πλημμύρας, την ώρα της κακοκαιρίας, διότι το νερό έχει μια φοβερή μεταφορική ενέργεια, μπορεί να πάρει οτιδήποτε μπροστά του, και αν βρει ένα εμπόδιο, εκεί πάνω θα εκτονώσει αυτή την ενέργεια και θα το φθείρει. Είναι αυτό που βλέπουμε και ως διάβρωση των παραλίων σε κάποιες περιπτώσεις. Όπου βρίσκει ένα εμπόδιο την παραλία, ας πούμε, ένα κύμα, άλλωστε αυτό είναι το γενικό σκεπτικό πίσω από όλη αυτή την προσέγγιση του προβλήματος. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα που λέτε, μιας και το είπατε, και συνήθως το χειμώνα που καταγράφονται και σε άλλες περιοχές, έτσι που υπάρχουν και περισσότερες βροχοπτώσεις και περισσότερα νερά με χυμάρους, που δυστυχώς αρκετά συχνά ακούμε για περιπτώσεις που κάποιος άνθρωπος με το αυτοκίνητό του πήγε να περάσει και τον παρέσυραν τα νερά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να εκτιμήσουμε εμείς τη δυναμική που έχει το υγρό στοιχείο. Δηλαδή θεωρούμε, ας πούμε, ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, ή ένα αυτοκίνητο να μπορέσει να απορροφήσει τη δύναμη κάποιων ποσοτήτων νερού. Το θέμα είναι βέβαια πόσες ποσότητες. Είδαμε και πρόσφατα στη Μάντρα. Παράγουμε ενέργεια από τα κύματα ή από το νερό που τρέχει στα ποτάμια. Παράγουμε ενέργεια με την οποία τροφοδοτούμε εγκαταστάσεις, τις λειτουργούμε με αυτές. Είδαμε και στη Μάντρα βέβαια τώρα πρόσφατα τι έγινε εκεί πέρα. Είχαμε και πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, γιατί δεν ήταν απλά μια πλημμύρα η οποία υπερχείλησε και τέλος πάντων κάπου έσκασε ένα κύμα και υπερσύλλησε πίσω από το λιμένο βραχίωνα και το νερό παρέσυρε κάτι που υπήρχε εκεί πίσω, ακόμα ήταν και πολύ το νερό, ένα αυτοκίνητο μικρό για παράδειγμα, ή αναλόγως, ας πούμε, για παράδειγμα, υπήρχε κάτω στην άκρη του λιμένο βραχίωνα και πριν εγκατεστημένες αυτές οι δύο κυματογεννήτριες ενέργειας, ένα μικρό κιόσκι που οι άνθρωποι επέβαιναν αυτά τα μηχανήματα, το οποίο μια φορά έπαιρνε ένα μεγάλο κύμα, υπερπήρησε το λιμένο βραχίωνα, το πήρε και το έριξε κάτω. Αυτό είχε κάποιο βάρος, ας πούμε, σίγουρα. 100 ναι. κιλά, 150, 200. Δεν ξέρω πόσο θα ήταν, ας πούμε, αυτό το πήρε. Αλλά στη Μάντρα, εντάξει, ήταν λίγο παραπάνω το φαινόμενο. Εκεί
υπήρξε πλημμυρικό κύμα στον ποταμό μέσα, το οποίο στο, ή στα ρέματα τα οποία δεν υπήρχαν, το οποίο λειτουργεί και ως ένα τσουνάμι ποταμίσιο, ας πούμε. Και έφερε όλο αυτό που, που είδαμε. Μα αυτό ήταν, τότε η ενέργεια αυξάνεται κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι, ας πούμε, στην απλή υπερφύλιση που κάτι υπερφυλίζει και σύνδεται το νερό από ένα χώρο σε έναν άλλο χώρο, ας πούμε, από το δρόμο, περνάει μέσα σε ένα σπίτι εκεί, έσπασε πόρτες, είχε φοβερή ενέργεια. Αυτό ήταν ένα μικρό τσουνάμι ποταμίσιο όπου εκδηλώθηκε. Θα μπορούσε εδώ στο λιμενοβραχείο να, από αρκετά εδώ προς την πλατεία των 18 Άγγλων, να μπουν ενδεχομένως περισσότεροι κυματοθράφτες, δηλαδή πολλοί μέσα, ούτως ή άλλως γίνονται έργα τώρα στο κομμάτι αυτό από τον οργανισμό Λιμένος, ώστε να μεγαλώσει αυτή η απόσταση και να ανακόπτει έτσι σε κάποιο ποσοστό τη δύναμη των κυμάτων. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο πρόβλημα και μπορούν να δοθούν πολλές και διαφορετικές, να υπάρχουν πολλές διαφορετικές προτάσεις δράσεων και παρεμβάσεων για να γίνει αυτή η προστασία. Φυσικά και, να, και μια περίπτωση η οποία πέφτει πάνω στο τραπέζι πάντα είναι να επεκταθεί η θωράκιση, για παράδειγμα, του λιμενοβραχίωνα, να δημιουργηθούν τεχνητοί ύφαλοι ανοιχτά. Όμως το σημείο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, με την έννοια ότι πέραν των επιφανειακών αρχαιοτήτων που υπάρχουν, τα πολιτιστικά μνημεία που υπάρχουν εκεί, ο Κούλες και τα λοιπά, υπάρχουν και βυθισμένα υποθαλάσσια ακριβώς μπροστά από το λιμενοβραχίωνα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια πολυπλοκότητα και περιορισμούς στις δυνατότητες λύσεων, τις οποίες μπορεί κανείς να προτείνει, δηλαδή μπορεί να προτείνει κανείς λύσεις, αλλά υπό συνθήκες, υπό περιορισμούς. Δεν είναι πάντα η βέλτιστη λύση σε ένα πρόβλημα αυτή που ικανοποιεί τους περιορισμούς οι οποίοι υφίστανται για αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, άρα λοιπόν εκεί πρέπει να γίνει μια προσεκτική μελέτη, πρέπει να υπάρξει μια προσεκτική συνεργασία και με τους αρμοδίους των αρχαιοτήτων, με τις ανάλληλες αρχαιότητες. Τους είμαστε πάντα σε επαφή μαζί τους, με τον κύριο Θεοδούλου. Ξέρουμε εκεί το τι υπάρχει, μιλάμε. Και προσπαθούμε να δώσουμε, δηλαδή η προσπάθειά μας θα είναι να αποτυπώσουμε με εξελιγμένες τεχνικές αποτύπωσης το τι συμβαίνει στον Πυθμένα, πώς είναι η θωράκιση του λιμενοβραχίωνα, τι προβλήματα υπάρχουν εκεί και κατόπιν τα έργα τα οποία οι δράσεις, οι παρεμβάσεις οι οποίες θα προταθούν να είναι σε μία, να συνάδουν με τον σεβασμό και της πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχει στην περιοχή εκεί πέρα και την ιστορική ταυτότητα της περιοχής, αλλά παράλληλα να εξασφαλίζουν και την ασφάλεια, αλλά και τη λειτουργικότητά της. Ακριβώς. Και αν σκεφτούμε... και ανάπτυξη και σεβασμός προς την πολιτιστική κληρονομιά. Ακριβώς. Και αν σκεφτούμε πόσους αιώνες είναι το μνημείο εκεί, θυμάμαι τότε που ήταν μια συζήτηση που είχαμε κάνει με την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, την κυρία Σιθιακάκη, με αφορμή το άνοιγμα του Κούλε ξανά μετά από τη συντήρηση. Μια καταπληκτική δουλειά παρεπιπτόντως. Πολύ, ναι, βεβαίως. Και αγκαλιάστηκε και πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι ένα σημείο πολύ, πολύ αγαπητό και ακριβώς και συναισθηματικά, έτσι, ότι κατόπιν έρευνας, θυμάμαι είχε πει το 2010, είχε διαπιστωθεί ότι ο Κούλες διέθετε ένα σύστημα καναλιών, δηλαδή πόσο μπροστά ήταν οι Βενετοί, που είχαν βέβαια πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή τέτοιων κτηρίων. Ένα σύστημα καναλιών για την εκτόνωση της αντίστασης των κυμάτων, κάτω δηλαδή από το φρούριο, ώστε να μην τραβάει το κτίριο αυτό καθ' αυτό όλη τη δύναμη που μας είπατε κι εσείς νωρίτερα. Ότι ήταν υποθαλάσσια λοιπόν κανάλια κυκλοφορίας του νερού και ανανέωσης βέβαια του νερού στο λιμάνι. Ακριβώς. Και ανανέωσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και ζωή μέσα στο λιμάνι. Και όχι σπηλαιώσεις όπως είχε θεωρηθεί, νομίζω είχε προχωρήσει, είχαν κλείσει, είχαν φραχτεί αυτές, θεωρήθηκαν ως σπηλαιώσεις και κλείστηκαν από τη μέσα μεριά του λιμανιού. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί προβλήματα συγκέντρωσης του νερού και να φαίνονται υγρασίες κτλ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό πώς, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι έφτιαξαν το κτίριο αυτό με τι λεπτομέρεια και τι σκέψη
Και αιώνες μετά, που η τεχνολογία είναι πολύ πιο προχωρημένη, μάλλον τα κάναμε λίγο... Τι να πω, στο συγκεκριμένο πρόβλημα το έχω ακούσει και εγώ από την προϊσταμένη, την κυρία Σιφιακάκη, γιατί παρεπιπτόντως να αναφέρω ότι εκτός από τη σύμβαση με τον Ολίτορα για αυτή την μελέτη, υπάρχει και μια προγραμματική σύμβαση του ΙΤΕ με τον Δήμο Ηρακλείου για το υπόλοιπο κομμάτι των τυχών, και αυτά έρχονται να δέσουν τώρα μαζί και να συνεργαστούν στην πρόταση δράσεων και παρεμβάσεων, μια συνολική ολιστική θεώρηση της περιοχής εκεί, των τυχών του Λιμενοβρασίωνα και του Κούνε. Υπάρχει παράλληλα και ένα έργο Horizon, αυτά τα 2020, τα έργα τα ευρωπαϊκά που χρηματοδοτούν, το οποίο λέγεται Ηρακλής, στο οποίο συμμετέχουμε ως ΙΤΕ εκεί πέρα και συνεργάζεται και η Φορεία Αρχαιοτήτων. Και ένα σημείο, ένα για την προστασία της πολιτικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, εκτίμηση επικινδυνότητας και επίσης προτάσεις λύσεων με χρήση έξυπνων υλικών, έξυπνων τεχνικών παρακολούθησης που να βλέπει κανείς την μικρολεπτομέρεια της φθοράς με τεχνικές λέιζερ για παράδειγμα. Και αυτό το έργο, σε αυτό το έργο ένα μνημείο το οποίο περιλαμβάνεται για πιλωτική μελέτη είναι και ο Κούλες. Δηλαδή έχουμε πρακτικά τρεις προσεγγίσεις του προβλήματος για την ίδια περιοχή, ας πούμε. Τώρα για να επανέλθω όμως πίσω στις σπηλαιώσεις αυτές τις οποίες λέτε, για τις συγκεκριμένες δεν έχω εικόνα ακριβώς τι είναι. Ήθελα κάποια φορά να δω αν υπάρχουν αποτυπώσεις, δεν έχω δει ακριβώς αν υπήρχαν πριν και κατόπιν ώστε να μπορεί να καταλάβει κανείς. Πάντως μπορώ να φέρω παράδειγμα από το λιμάνι του Ρεθύμνου, όπου και εκεί πέρα έχουμε μια συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο πρόσφατα, και όπου υπήρχε μια ξεθυμάστρα στο λιμάνι από τη βενετσιάνικη εποχή, ακριβώς για να επικοινωνεί το έξω κομμάτι του λιμανιού με το μέσα, μια ανταλλαγή νερών, να ξεθυμάνε η ενέργεια του κύματος στο σημείο που χτυπούσε. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια και στο λιμάνι των Χανίων, η οποία είναι χαρακτηριστική. Τώρα όσον αφορά το Ρέθυμνο, για να πω την ιστορία, λέτε ότι και εδώ φράχτηκαν πιθανόν, και εκεί πέρα μου είπαν μια ιστορία ότι το παιδί του Πασά της τότε εποχής πνίγηκε και πήγε αυτός από πείσμα και την έφραξε. Μπαίνει και η ιστορία. Εδώ βέβαια έγινε πολύ, πολύ νεότερα, με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν πολύ πιο πρόσφατα, σύμφωνα με την κυρία Σιθιακάκη. Και αυτό τώρα έχει προκαλέσει κάποια προβλήματα, θέματα υγρασίας, όπως είπαμε, στο δάπεδο του μνημείου, που μάλλον περνά από κάτω το νερό από τον εξωτερικό. Εγκλωβίζεται πιθανόν κάποια νερού. Ναι, και εγκλωβίζεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται, όπως είπατε και εσείς, με αυτές τις συνεργασίες, δρομολογούνται πράγματα που θα βελτιώσουν βελτιώνουν την κατάσταση των μνημείων, γιατί ξέρετε ο χρόνος είναι πάντα αμήλικτος, όσο δυνατές και να είναι οι κατασκευές. Η φθορά είναι μέσα στο πρόγραμμα της φύσης γενικότερα και ακριβώς. Για τους ανθρώπους βέβαια εννοείται. Ακριβώς, και η οποία εντείνεται τη σύγχρονη εποχή, διότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις πολλαπλασιάζονται με εκθετικό τρόπο και η κλιματική αλλαγή, κανείς θα λέγει ότι από ανθρωπογενή πίεση ξεκινά, οπότε η έκθεση είναι μεγαλύτερη και η φθορά οπωσδήποτε μεγαλύτερη. Αλλά εγώ εν γέννη είμαι αισιόδοξος, διότι η τεχνολογία έχει τα μέσα, έχουμε τα μέσα, έχουμε την τεχνογνωσία και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις, να προτείνουμε παρεμβάσεις που να αυξάνουν την ανθεκτικότητα και να τα προσαρμόζουν στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν και να τα απολαμβάνει ο κόσμος όσο πιο. Πότε θα έχετε το πόρισμα αυτής της μελέτης, κύριε Καμπάνη, περίπου? Πιστεύω ότι στο πρώτο τετράμινο του 2018 θα έχουμε ουσιαστικά τα κεντρικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα. Εμείς και βέβαια στη συνέχεια τώρα θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες ώστε να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα και οι προτάσεις προφανώς που θα περιλαμβάνονται στη μελέτη. Εγώ από μέρους μου βλέπω μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμένη από τους φορείς, από τον Δήμο, από τον Οργανισμό Λιμένος, από τις εφορίες αρχαιοτήτων, όλοι οι οποίοι έχουν λόγο εκεί πέρα όσον αφορά
μια παρέμβαση, μια προσπάθεια βελτίωσης της περιοχής. Τους βλέπω όλους σε μεγάλες επιταχύνσεις ώστε να το πετύχουν αυτό και είμαι σίγουρος ότι τελικά θα πετύχουν να το εντάξουν σε κάποιες κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ότι δεν είναι ακόμα ενταγμένο και έτσι να προχωρήσουν και να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και να υλοποιηθούν δηλαδή. Και εμείς με χαρά θα αναφέρουμε την υλοποίηση αυτών των έργων, κύριε Καμπάνη, στη συνέχεια και θα απολαμβάνουμε και τα όμορφα μνημεία μας με όλους τους συμπολίτες και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το ζητούμενο και η πρόκληση, ακριβώς να έχει κανείς τη διάθεση του όλα αυτά τα μνημεία. Και χωρίς βέβαια να πρέπει να καταργήσει και όλη την υφιστάμενη γύρω ανάπτυξη. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, βέβαια. Αρμονικά. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να καταργήσουμε το ένα για να κρατήσουμε το άλλο, ούτε το άλλο για να κρατήσουμε το πρώτο. Ναι. Μια όμορφη συνύπαρξη. Ακριβώς. Του χθες με το σήμερα. Ακριβώς. Μα γι' αυτό άλλωστε είναι και η επιστήμη γύρω, ώστε να μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες τους σωστούς, ώστε όλα να μπορούν να συνυπάρχουν. Κύριε Καμπάνη, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τα όσα μας είπατε, τα πολύ ενδιαφέροντα, την εικόνα που μας μεταφέρατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με σύντομα και για τα άλλα, όπως είπατε και για το Horizon, το πρόγραμμα αυτό και για τα τείχη, τη συνεργασία με το Δήμο. Θέματα που πρέπει να αναδεικνύονται, ενδιαφέρουν και τον κόσμο να μαθαίνει ότι γίνονται πράγματα, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα πρέπει και εμείς να ευαισθητοποιούμαστε, γνωρίζοντας ότι γίνονται παρεμβάσεις, να είμαστε και πιο ενεργοί πολίτες ως προς τα ίδια τα μνημεία που κληρονομήσαμε. Εννοώ να τα σεβόμαστε. Είναι μια ευθεία, αλλά νομίζω ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Σίγουρα η πλειοψηφία των ανθρώπων τα αγαπά και τα φροντίζει. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος και πρόσφατα, προχτές ήμουνα με κάποιους γνωστούς και μου λένε, οι γείτονές μου με ρωτάνε αν σε ξέρω και αν αυτά που κάνετε και τι κάνετε και πώς για τα μνημεία, και χαίρονται πάρα πολύ και περιμένουν τα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος και ότι έχει πλέον αρχίσει να καταλαβαίνει που είναι η πραγματική. Που είναι οι πραγματικές αξίες των περιβάλλοντά μας χώρων. Ακριβώς. Στο φυσικό περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, στις υποδομές, στα πάντα. Σύντομα λοιπόν, κύριε Καμπάνη, θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ωραίες αφορμές αυτές για κουβέντα. Να είστε καλά, βεβαίως, οπότε θέλετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλό σας βράδυ. Επίσης.